Καλησπέρα. Σήμερα θέλω να σας δείξω για όλους εδώ που έχουμε λάμπες LED. Δυστυχώς αυτοί οι μηχανισμοί που κάνουν τη μετάπτωση από 220 στα 12, στα 5 volt και γενικά ό,τι έχουν μέσα οι LED συνήθως καλάνε αυτά εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λάμπα LED που ξεκόλλησα εγώ αυτό εδώ μέσα. Ήταν 220, είναι GU10. Λοιπόν, έχω σημαδέψει τον ένα πόλο που είναι το συν. Αυτόν εδώ. Εδώ έχουμε ένα τροφοδοτικό. Θα δώσουμε το συν εδώ. Ναι, θα και λίγο γιατί μας βολεύει και το χέρι το ένα. Θα δώσουμε κανονικά στο ένα το συν. Δεν θέλει να μπει. Ένα λεπτάκι λίγο να το συνδέσω και θα συνεχίσω. Λοιπόν, το έπιασα το ένα και το πλην είναι το μαύρο και δουλεύει 12 βολτ. Λοιπόν, κοιτάξτε, κανονικά ανάβουν όλα. Στην κάμερα μπορεί να φαίνεται να κάνουν κανένα ανοιγό κλίμα, αλλά γίνεται μόνο από το LED. Τώρα θα σας εξηγήσω πώς γίνεται. Καταρχήν, όλα τα LED που παίρνουμε, ειδικά αυτά που είναι έτσι μονά, άμα δούμε μέσα είναι όλα DC και συνήθως είναι όλα, σου λέει 1x3W. Όταν λέει 1x3W, το κάθε ένα τραβάει περίπου 4V, 3,8, 4,2, κάπου εκεί. Σε σειρά, 1, 2, 3, κανονικά, πάμε στα 12. Λειτουργούν από 9 ως 12, γιατί κάποια έχουν μετασχηματιστεί, δηλαδή αυτό εδώ το εργαλειάκι, αν το ψάξετε κανονικά με τον κωδικό που έχει εδώ πέρα εδώ, κάθε ένα ξηριακό αριθμό πάνω η πλακέτα, κάπου εδώ πέρα εδώ μπροστά, αν το ψάξετε θα δείτε ότι είναι κανονικά για 9 μόλις 10 βατ. Έχει και ένα μικρό μετασχηματιστή εδώ πέρα εδώ μπροστά που βλέπετε, τίποτα άλλο, και δίνει ρεύμα. Τώρα αυτός κάτι καίγεται από εδώ πέρα εδώ, σταματάει την παροχή του ρεύματος και πετάμε τη λάμπα. Και είναι κρίμα για λάμπες δηλαδή που τις έχουμε πάρει και μπορούμε να τις πετάξουμε. Αυτές οι λάμπες μπορούν να λειτουργήσουν τώρα στα φωτιστικά, σε 12 βολτ, σε ηλιακούς συλλέκτες, σε οτιδήποτε. Είναι απλά, το μοναδικό που χρειάζεται είναι με προσοχή να αφαιρέσουμε τη σύνδεση, να δώσουμε την πολυκότητα που θέλουμε στο φύς και μετά από εκεί πέρα δίνουμε ρεύμα με όποιο τρόπο θέλουμε και μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος αυτού εδώ. Ο δεύτερος τρόπος. Αυτά εδώ. Από το κανάλι, αυτά εδώ τώρα. Θέλουν κανονικά να τα βάλεις στο ρεύμα και με ένα μυτοτσίπιδο, με ένα ό,τι θέλεις μπορεί να το φτιάξεις, απλά θέλει προσοχή να είναι καλώδιο. Αν ακουμπήσεις τις δύο άκρες του κάθε LED, έχει βραχυκυκλώσει κάπου και έχει ρίξει την μπάρα. Είναι κατά σε σειρά όλα. Και σταμάτησε και αυτό να δουλεύει. Αυτό άναβε πολύ αμυδρά. Επισκευάζεται και αυτό. Εντάξει, αυτό δεν συνιστώ ότι είναι καλό να το επισκευάσει, γιατί είναι δύσκολα τα LED να τα βγάλει, γενικά να το φτιάξει. Αυτό εδώ πάντως, επειδή είναι αλουμίνιο και είναι πάρα πολύ καλά τα LED και γενικώ δηλαδή έχουν μεγάλη διάρκεια ζωή, είναι κρίμα να το πετάξει. Μπορεί να το επισκευάσει και να το κάνει και αυτό να δουλεύει 12 βολτ. Λοιπόν, αυτά από το κανάλι Τζος Μαψός. Καμένες λάμπες LED, πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και επαναλαμβάνω, μπορούμε εδώ να κάνουμε με κολλήματα με το κολλητήρι, να βάλουμε θερμοσυστελόμενα να το κάνουμε, είναι ό,τι θέλουμε. Εγώ θα το κολλήσω βασικά αυτό τώρα με λίγο θερμοσιλικόνη και θα το έχω απλά για είτε να το χρησιμοποιήσω για ένα συλλέκτη, είτε για κανένα φως. Γενικά μπορεί να το βάλει μέχρι και στο τρακτέρ, ξέρω εγώ, άμα θέλει κάποιο να το βάλει σε ένα προβολάκι πίσω να φωτάει. Δεν δέχει τίποτα. Τα πάντα μπορεί να κάνει με αυτό. Απλά η ανακύκλωση σε κάποια πράγματα εδώ πέρα εδώ είναι πολύ σημαντική. Και να ξέρετε ότι ό,τι θέλουμε και ό,τι προσπαθούμε για να φτιάξουμε, κάποιες φορές γίνεται να γλιτώσουμε και πολλά λεφτά, αλλά και να σωθούμε. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Λοιπόν, θα συνεχίσω και το βίντεο. Μπορούμε με τέτοια LED εδώ. Αυτά τα LED είναι αυτοκινήτου 12 volt με παλιούς φορτιστές. Το είχα κάνει έτσι και το δούλευα με ένα φορτιστή, αλλά χρειάστηκε το φορτιστή και το έχω βγάλει. Να κάνουμε φωτάκι ανοιχτός. Λοιπόν,
Αυτά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία και δεν ζεσταίνονται, δεν γίνεται και τίποτα. Με ένα παλιό φορτιστή 12V φτιάχνουμε ένα LED τέτοιο. Και κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Το συγκεκριμένο δηλαδή μπορείς να το βάλεις με μια ταινία ή να το βάψεις με κάποια χρώματα μαύρο και κόκκινο νομίζω και μπλε, και μπορείς να κάνεις κάτι πέριθες ακτίνες οι οποίες διακρίνεις και βρώμες πάνω σε αντικείμενα. Αυτό θα το κάνω αργότερα σε ένα άλλο βίντεο στο μέλλον. Αλλά πάντως για ένα φωτάκι νυχτός, πολύ καλό. Μόλις 1 βατ. Και δεν ζεσταίνεται κιόλας, έτσι. Βασικό αυτό. Δεν σηκώνει θερμοκρασία καθόλου. Είναι τζέλ. Αυτά. Λοιπόν. Χάρηκα. Και ελπίζω να σας βοήθησα. Τζόζο Μαψός. Ό,τι χρειαστείτε. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Από το κανάλι Τζόζο Μαψός. Τελικά. Επισκευάσαμε και αυτό εδώ το LED. Λοιπόν, είχε καεί αυτό πάνω εδώ το LEDάκι. Τα μέτρησα ένα προς ένα με το συν-κλίν που έχει, με τάση 12V στα 3, με 5 στα 2. Λοιπόν, όταν έφτασα στο πάνω, αυτό εδώ δεν έδινε καθόλου ρεύμα. Λοιπόν, το ξεκόλλησα και κόλλησα με το κολλητή λιγάκι να κάνει το βραχυκύκλωμα ώστε να περάσει το ρεύμα για να συνεχίσει τα υπόλοιπα, και δουλεύει μια χαρά. Θα το συνδέσω να δείτε πως δουλεύει. Το κόμποσα στο αρχικό του που ήταν και θα κάνουμε τη δοκιμή. Λοιπόν, όπως θα δείτε, το LED που κατήργησα σταματήσαν να δουλεύουν 4 LED και μια γραμμή, κάπου ένα λεντάκι εδώ είδα, αλλά φωτίζει κανονικά ενώ ήταν σβηστό. Αυτή η μπάρα που σταμάτησα μπόρεσε και το ξανάναψε. Λοιπόν, δεν ήταν τίποτα σοβαρό, τα μετράς απλά ένα-ένα και βλέπετε ότι δείχνει και εδώ που είναι ένα χαλασμένο. Αυτό που κατάστρεψα εγώ δηλαδή είναι το επόμενό του, καθώς και αυτά που φώτιζε αυτή η μπάρα. Εντάξει, μια χαρούλα. Το είχαμε 15 χρόνια, 12, πιστεύω να αντέξει άλλα 2-3. Λοιπόν, ένα βιντεάκι για το κανάλι Τζος Μαψός, επισκευή σε LED για να μην πετάμε τίποτα. Γεια σας. Μόλις τοποθετήσαμε το επισκευασμένο LED, πιστεύω να φωτίζει πολύ καλά στο εικονοστάσιο μας. Εντάξει, από μια πλευρά μόνο αυτό και που φαίνεται λιγάκι ότι δεν δουλεύει, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρούλα.